Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Έλενα και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο. Με αφορμή τα γεγονότα όλων αυτών των ημερών, αποφάσισα να ξεκινήσω κι εγώ ένα κανάλι στο YouTube για να κρατάμε παρέα η μία στην άλλη και να μπορέσω κι εγώ να βγάλω όλη μου τη δημιουργικότητα. Ας ξεκινήσει το βίντεο και τα ξαναλέμε στο τέλος. Ξεκινάω με ένα Zoeva 234 Look Smoky Shader, είναι από την σειρά της Zoeva για επαγγελματίες. Αφήνω αρκετή ποσότητα στην εξωτερική πλευρά του ματιού, ενώ παράλληλα με το ίδιο πινέλο προσπαθώ και να σβήσω. Μου αρέσει πάντα να σβήνω, προτιμώ να χτίζω παρά να βρίσκω κάτι το οποίο αφήνει άσχημα αποτύπωμα. Συνεχίζω με ένα Morphe M433, ανεβάζω την ίδια απόχρωση προς τα πάνω, προς την κόγχη μου και προς τα μέσα με κυκλικές κινήσεις, προσπαθώντας να αφήσω ποσότητα ενώ παράλληλα και να σβήσω. Αλλάζω πινέλο, έχω μπροστά μου ένα 230 Lux Pencil της Jessup, είναι ένα πλακέ πινέλο με λίγες τρίχες. Μου κάνει αυτή τη στιγμή, θέλω να αλλάξω απόχρωση και να προσθέσω και λίγο ροζ. Το κάνω και από τις δύο πλευρές, με προσοχή, δεν θέλω να ανέβω πάρα πολύ πάνω, θέλω απλά να πάρει λίγο από την απόχρωσή του. Συνεχίζω με ένα MAC 195 και την αγαπημένη μου βάση ματιών P. Louise στην απόχρωση 2. Αυτό που θέλω να κάνω είναι κάτι σαν cut crease. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά θέλω απλά να ενισχύσω τη βάση μου, να ξαναβάλω δηλαδή άλλη μια στρώση, ώστε να γράψει καλύτερα η σκιά με λάμψη. Άρα απλά δεν θέλω να ανέβετε πολύ παραπάνω από την κόγχη σας. Αυτό με ενδιαφέρει. Βρέχω το ίδιο πινελάκι, το Lux Pencil 230 της Jessup και χρησιμοποιώ την πορτοχαλή duochrome απόχρωση με υπομονή μέχρι να γράψει. Εάν δείτε ότι δεν γράφει, χρησιμοποιήστε τον παράμεσό σας και σίγουρα θα έχετε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ στην πορεία το κάνω για να ενισχύσω λίγο τη λάμψη, τρίβοντας με το χέρι και τη θερμότητα του χεριού. Πάντα οι μεταλλικές σκιές αποδίδουν πολύ καλύτερα. Ξαναπαίρνω το M433 της Morphe και ξανά την αρχική μου σκιά και προσπαθώ να δώσω λίγη ακόμα ένταση με απαλές κινήσεις χωρίς να πιέζω πολύ το πινέλο μου για να γίνει λίγο πιο έντονο το πορτοκαλί μου χρώμα που τελικά αποφάσισα να εξουδετερώσω το ροζ και να παραμείνω μόνο με το πορτοκαλί. Τοποθετώ το gel eyeliner της Colourpop, είναι η απόχρωση Punch, είναι ένα κίτρινο έτσι κροκί, πολύ ωραίο. Αυτή τη φορά έχοντας βάλει εννοείται και πάλι βάση στην κάτω πλευρά του ματιού, την P. Louise νούμερο 2, παίρνω ένα άλλο πινέλο, 237 της Zoeva Detail Shader και χρησιμοποιώ μία ροζ απόχρωση, έτσι για να κάνουμε ένα μικρό παιχνίδισμα και να μην είναι όλο το look total πορτοκαλί. Ξαναπαίρνω το Jessup 230 Lux Pencil και χρησιμοποιώ αυτή τη φορά την Duochrome Rose σκιά της παλέτας. Η αλήθεια είναι ότι δεν με διευκολύνει πάρα πολύ στο να γράψει με το πινέλο, γι' αυτό και χρησιμοποιώ τα δάχτυλά μου. Αν δεν σας είναι εύκολο, απλά βρέξτε το πινέλο με κάποιο setting spray και προσπαθήστε λίγο παραπάνω. Σίγουρα πάντως με το δάχτυλο έγραψε αρκετά ωραία.
Ξαναλλάζω πινέλο, χρησιμοποιώ το 223 Petite Eye Blender της Ζωήβα. Χρησιμοποιώ την κίτρινη απόχρωση, έτσι για να δώσω μία απόχρωση κίτρινη και να σβήσω τα τελειώματά μου με αυτόν τον τρόπο. Θέλω έτσι να κάνω μια υποτυπώδη διαβάθμιση. Αν δεν αφήσει χρώμα, μη σας απασχολεί ιδιαίτερα, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα κάνει σίγουρα ένα πολύ καλό σβήσιμο. Ενώ το παίζω ωραία, συνεχίζω την ίδια διαδικασία και από την πάνω πλευρά. Δεν πιέζω ιδιαίτερα, θέλω απαλές κινήσεις, δεν θέλω να αφήσουμε στάμπες πάνω στο δέρμα. Θέλω απλά να κάνουμε ένα σβήσιμο. Και τώρα η αγαπημένη μου στιγμή. Στην κορυφή του ματιού θα πάρουμε την κίτρινη σκιά, είναι και αυτή μια πάρα πολύ ωραία σκιά. Γενικότερα, μια και είναι το πρώτο μου βίντεο, όλες οι σκιές χάνουν λίγο. Είναι αρκετά πιο έντονες από κοντά και αρκετά πιο pop. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε make-up, είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ. Χρησιμοποίησα τις αποχρώσεις 230 και 200. Συνεχίζω με concealer. Είναι τα NARS, δεν είναι τα κλασικά NARS, είναι τα NARS στο βαζάκι, οι αποχρώσεις Honey και Ginger. Αυτά τα χρησιμοποιώ για να αποχρωματίσω. Στη συνέχεια χρησιμοποιώ και τις L'Oreal ξανά για πρώτη φορά, το Infallible More Than Concealer. Είναι η απόχρωση 227 Cashmere, τη χρησιμοποιώ για να φωτίσω. Συνεχίζω με το αγαπημένο μου πινέλο της Huda, το Tantour Contour στην απόχρωση 1 Light. Φυσικά θα χρησιμοποιήσω και πουδρένιο που δεν είναι άλλο από το Butter Bronzer στην απόχρωση Light Bronzer. Και τώρα αρχίζουν οι λάμψεις. Straw Blink από Beauty Drugs, το τοποθετώ κατευθείαν στο πρόσωπό μου και μπλεντάρω με ένα μικρό σφουγγαράκι της Real Techniques. Αρχίζω με ρούζ Like Me Love Me της MAC, ένα από τα αγαπημένα και πολύ χρησιμοποιημένα. Για να δώσω ζωή και υγεία στο πρόσωπό μου. Κρατάω το 134 Luxe Powder Fusion, ένα fluffy πινέλο και την Dior Backstage Glow and Face Palette για να φωτίσω το πρόσωπό μου. Αλλάζω πινέλο, παίρνω στο 226 και φωτίζω λίγο πιο λεπτομερό σημείο όπως κάτω από το φρύδι ή στο εσωτερικό του ματιού. Συνεχίζω με αυτή την παλέτα πολυεργαλείο, χρησιμοποιώ τις αποχρώσεις Blush Pink και Blush Bronze και το πινέλο 101 Luxe Face Definer της Zoeva για να μπλεντάρω ό,τι έχω κάνει στο πρόσωπό μου και να δώσω ένα έξτρα φως και ένα έξτρα χρώμα. Τώρα θα πάρω την μάσκαρα της Colourpop. Είναι η Yellow Goodbye και θα χρωματίσω τις κάτω μου βλεφαρίδες, έτσι για να είναι σορτή με το eyeliner. Βάφω ελαφρά τις πάνω βλεφαρίδες και τοποθετώ με την duo κόλλα μου της Gio Trevelli στο στυλ Gio. Παίρνω ξανά το 101 της Zoeva και την αγαπημένη μου Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder και σετάρω το πρόσωπό μου σε όλα τα σημεία και στις περιοχές κατά τα μάτια με ένα λίγο διαφορετικό πλακέ πινέλο, το 222 Luxe All Over Shader. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τελείωμα, θα πάρω το 160 Eredu εμολύβι μου και σιγά σιγά με την ησυχία μου χωρίς να βιάζομαι θα κάνω το περίγραμμα των χιλιών μου βγαίνοντας και λίγο προς τα πάνω. Το κάνω αργά για να δείτε πώς μου αρέσει εμένα.
τώρα τοποθετώ με την απλή μέθοδο που τοποθετούμε όλοι το ίδιο, ένα κραγιόν, το Kim K από Charlotte Tilbury. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κραγιόν, πολύ ευπροσάρμοστο ανάλογα με το μολύβι που θα χρησιμοποιήσεις. Το αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ και ειδικά για τέτοια look που είναι τόσο χρωματιστά και έντονα. Κάνω μια μικρή τσαχπινιά που καλύτερα να την κάνετε και με το δάχτυλό σας. Βάζω λίγο πάλι από την Dior Face Glow Palette στα διάφορα σημεία των χείλιων, στη μητούλα και λίγο ανάμεσα στα χείλη. Σετάρω το πρόσωπό μου με All Nighter και αυτό ήτανε. Και κάπου εδώ, μετά από τόσες πολλές κρεμάτσες, το παίζω ωραία και καμαρώνω για το δημιουργήμά μου. Ελπίζω να το απολαύσατε. Ήταν το πρώτο μου βίντεο και σίγουρα έχει αρκετά λάθη. Θέλω πάρα πολύ από κάτω να μου σχολιάσετε, να μου στείλετε τις ερωτήσεις σας, να μου δώσετε τις προτάσεις σας για το επόμενο βίντεο. Σκέφτομαι να κάνουμε 2 βίντεο τη βδομάδα. Γενικά αυτό το κανάλι θέλω να έχει θέμα τη γυναίκα. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αν θα περιοριστούμε μόνο στο beauty, στο κομμάτι ομορφιά και μακιγιάζ. Μου αρέσει γενικά το κάτι το δημιουργικό και δέχομαι πάρα πολύ, με πολύ χαρά, όλες σας τις προτάσεις για επόμενα βίντεο. Είμαστε όλοι στο σπίτι αυτές τις μέρες, άρα μπορούμε να ξεφύγουμε και να συζητήσουμε και άλλα θέματα και να σας δείξω και άλλα πράγματα, αρκεί να με το ζητήσετε. Εδώ θα σας έχω το Instagram μου, που εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω προσωπικού μηνύματος. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε όλες σας τις απορίες και κάθε τι που θα θέλατε να μοιραστούμε και να συζητήσουμε. Αυτά, μην πολυλογώ άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το καμπανάκι βέβαια για να σας έχω ειδοποιήσει για το επόμενο μου βίντεο. Φιλάκια πολλά!